Τώρα, πάμε κατευθείαν. Ήθελα να διακόψω πριν. Η Εύη Γιαρκιά είναι στην παρέα μας, διότι, Εύη μου, υπάρχει έντονη κινητικότητα εκεί. Καλό μεσημέρι. Μόλις βγήκε... Συγγνώμη. Ελάτε, κύριε Λαμπράκη. Όταν είστε έτοιμοι, να μας μιλήσει η Εύη μας, καταλαβαίνω ότι είναι... Ναι, επειδή είμαστε σε ζωντανή σύνδεση, το όνομά σας και την ιδιότητά σας... Δημήτριος Λαμπράκης. Δημήτριος Λαμπράκης, λοιπόν. Είστε ο δικηγόρος του 37χρονου πατέρα. Ναι, ναι. Ωραία. Σας ακούω, εγώ σας ακούω. Απολογήθηκε, πέρασε εισαγγελέα, πήγε, πέρασε ανακριτή. Ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για θανατηφόρο έκθεση. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι ένα φρικτό παιχνίδι της μοίρας. Χάθηκε ένα μωρό και μαζί χάθηκαν και άλλες δύο ψυχές. Της μητέρας του και του ιδίου. Ο ίδιος σας εξήγησε. Τα πρώτα λόγια που σας είπε. Την Παρασκευή είναι η ανάκριση. Κατόπιν θα μπορέσουμε να πούμε ότι άλλο είναι θέλετε. Είναι φανερά τετριμένος, δεν μπορεί να μιλήσει καθόλου. Βεβαίως, νοσηλεύεται, είναι σε καταστολή με φάρμακα. Δεν μπορεί να μιλήσει, ε. Δεν μπορεί να μιλήσει. Τι είπε ο ανακριτής. Τίποτα περισσότερο. Τίποτα. Τίποτα άλλο. Ό,τι άλλο... Τα πρώτα λόγια που είχατε μεταξύ του. Κάποια στιγμή ήθελε να δώσει τέλος στη ζωή του. Και αυτός και η γυναίκα του. Και οι δύο. Και οι δύο. Με ποιο τρόπο. Ισχύει αυτό που είπαμε με το καλώδιο. Είναι σε ασφαλή χέρια στο νοσοκομείο. Φρουρείται όλες αυτές τις μέρες και θα εξακολουθεί να φρουρείται. Δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Καλύτερα να μην είχε συμβεί το γεγονός. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που το έπαθε αυτό, κάποια σωματικά ή ψυχολογικά προβλήματα. Σας είπε κάτι. Όχι, όχι. Σας είπα, είναι ένα φρικτό παιχνίδι της μοίρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην ωραία Άρτα. Να μην τύχει σε κανέναν άνθρωπο αυτό. Τίποτα περισσότερο. Να μην τύχει σε κανέναν άνθρωπο. Και ζητάει ή θα ήθελε να λείπει αυτός παρά το παιδί του. Αυτό. Ο κύριος Λαμπράκης μόλις βγήκε από το πρωτοδικείο εκεί της Άρτας, όπου πήγε στον εισαγγελέα ο πατέρας. Τον είδαμε εξερχόμενο, γιατί παρακολουθούσα την εικόνα που μας έδιναν από το κοντρόλ την ώρα που έβγαινε και μετά ακολούθησε ο δικηγόρος. Είδατε τι είπε στους δημοσιογράφους, καλώς ήρθατε στην όμορφη Άρτα. Νομίζω ότι είναι πολύ... προσπαθεί και εκείνος να αποφορτίσει αυτή τη στιγμή το δύσκολο κλίμα που υπάρχει. Είναι αυτό που είπατε. Για το αδίκημα της έκθεσης, βέβαια, απαιτείται δόλος που εγώ δεν βλέπω σε αυτή την περίπτωση, τουλάχιστον με τα υπάρχοντα στοιχεία, και ενδεχομένως η ποινική δίωξη διακρίνεται από ένα στοιχείο υπερβολής. Εάν πράγματι είναι τα δεδομένα όπως τα ακούσαμε και αναφέρονται από την όμορφη Άρτα, τότε εγώ είμαι της άποψης ότι έχουμε ανθρωποκτονία από αμέλεια και μέχρι εκεί μπορεί να αποδοθεί ποινική ευθύνη στον δράστη. Εάν πράγματι είναι έτσι, τότε είναι και ο ίδιος παθών, γιατί έχει χάσει το παιδί του από το τεράστιο, το σοβαρό σφάλμα το οποίο έχει κάνει. Μάλιστα.